Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Δράσκας, είμαι ο Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής στο νοσοκομείο του Άργους. Υπάρχει πράγματι έξαρση της λοιμώξης από κοξάκι. Κοξάκι της ομάδας Α, η οποία είναι ένα σύνδρομο το οποίο αποκαλείται σύνδρομο Hand Foot Mouth. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε βλάβες, ελκώδη βλάβες, δηλαδή σπυράκια στις παλάμες, στις πατούσες και μέσα στο στόμα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός και να υπάρχει κάποιο θέμα στους γονείς. Αυτό το προβληματάκι είναι λοιμώδες μεν, αλλά ξεπερνιέται αρχισχετικά εύκολα. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα να δημιουργήσει κάποιες επιπλοκές, οι οποίες επιπλοκές φτάνουν μέχρι και την εγκεφαλίτιδα. Εμφανίζεται, όπως είπαμε, με τις βλάβες και τα σπυράκια. Έχουμε πυρετό. 2-3 μέρες μπορεί να κάνει πυρετό. Εμφάνιση των βλαβών, τα σπυράκια δηλαδή, στα χέρια και στα πόδια. Και αυτά μπορούν σε ένα χρονικό διάστημα γύρω στις μία εβδομάδα να εξαφανιστούν χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Κάποια θεραπεία για το συγκεκριμένο πράγμα δεν υπάρχει, απλά πάμε συμπτωματικά. Αν υπάρχει φαγούρα ξύσιμο, παίρνουμε αντισταμινικό έτσι ώστε να μην ξυνόμαστε. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, αν υπάρχουν κάποιες βλάβες εντός της στοματικής κοιλότητας, δηλαδή πολλές φορές τα παιδιά βγάζουν άφθες, παίρνουμε ένα νισταμισίν σιρόπι για παράδειγμα, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να φάνε πολύ πιο εύκολα. Η προσοχή μας πρέπει να είναι στις έγκυες γυναίκες, οι οποίες αν μολυνθούν από κοξάκι της ομάδας Α, τότε υπάρχει πιθανότητα το παιδί το οποίο θα γεννηθεί να γεννηθεί με κάποιες αναπτυξιακές δυσκολίες. Θέλει προσοχή. Είναι αρκετά λοιμώδες και συνιστώ στις μαμάδες, οι οποίες έχουν παιδιά τα οποία έχουν κολλήσει κοξάκι της ομάδας Α, να μην το ξεπεράσουν έτσι απλά και την επόμενη μέρα το στέλνουν το παιδί στο σχολείο, αλλά να το κρατήσουν μια εβδομάδα τουλάχιστον, έτσι ώστε να περάσει η περίοδος επόασης και να μπορέσει μετά να μην κολλήσει κάποιο άλλο παιδάκι. Είναι η εποχή της έξαρσης των λοιμώξεων του αναπνευστικού. Ξεκινάμε από τώρα και φτάνουμε μέχρι το Μάρτιο. Θα έχουμε αρκετές λοιμώξεις αναπνευστικού με βρονχιολίτιδες, βρονχίτιδες, πνευμονίες. Έχουμε συρρήτουσες αναπνοές στα παιδάκια, τα οποία ξεπερνιούνται βέβαια με τη θεραπεία την κατάλληλη. Αντιπυρετικά, εισπνεώμενα, αντιβίωση όπου χρειαστεί. Ναι. Εδώ είμαστε λίγο φιδωλοί με τις αντιβιώσεις, δεν δίνουμε έτσι εύκολα εδώ στο τμήμα μας αντιβίωση. Προτιμούμε να παρακολουθούμε τα παιδιά μέρα παραμέρα, παρά να δώσουμε αντιβίωση χωρίς να υπάρχει λόγος. Υπάρχει και γαστρεντερίτιδα εδώ μεταξύ, αρκετά μεγάλη σε έκταση, σε πάρα πολλά παιδάκια, τα οποία δημιουργεί έντονο κοιλιακό άλγος, δηλαδή πολύ πόνο στην κοιλιά και εν συνεχεία δίνει διάρρειες ή εμέτους. Βέβαια μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα με την κατάλληλη καθοδήγηση και τις οδηγίες τις οποίες παίρνουν εδώ πέρα οι γονείς όταν έρχονται από εμάς. Αν δουν οι γονείς ότι το παιδί κάνει 5, 6, 7 έμετους και τη γλωσσίτσα να είναι στεγνή, γρήγορα στο νοσοκομείο να ενυδατώσουμε τα παιδιά, να βάλουμε έναν όρο, να κάτσουν κάποιες ωρίτσες εδώ να μας κάνουν παρέα, για να περάσουμε για ένα ευχαριστώ απόγευμα. Επειδή έχετε ένα νομό ολόκληρο και οι παιδίατροι είναι δύο στις δομές. Ένας εσείς εδώ και ένας στο Ναύπλιο. Έχουμε καμία εξέλιξη? Έχουμε εξέλιξη. Η κυρία Παπαδάκου, η οποία ορκίστηκε μαζί με μένα το Μάρτιο, επανήλθε στο χώρο της δουλειάς, στην εργασία της. Είχε άδεια ανατροφής τέκνου μέχρι στις 15 Οκτωβρίου. Επανήλθε στη δουλειά. Είμαστε δύο πλέον στο νοσοκομείο εδώ στο Άργος. Είναι και η πολύτιμη βοήθεια του κυρίου Ιωάννου από το Λιγουριό, ο οποίος έρχεται, μας βοηθάει. Είναι υπερπολίτιμος, θα έλεγα. Και έχουμε και την ευτυχή ανακοίνωση της προκήρυξης μιας θέσης ακόμα παιδιάτρου στο νοσοκομείο του Άργους, η οποία θα ξέρουμε αν θα έχει καλυφθεί μέχρι τις 15-20 Ιανουαρίου. Και η ευχή μας είναι να... Ναι, χωρίς να ξέρουμε βέβαια ποιος θα την πάρει, αλλά θα ξέρουμε αν θα καλυφθεί. Ελπίζουμε να κάνουμε... Και κάτι ακόμα, έχουμε και μία ακόμα θέση την οποία θα την προκηρύξουμε στο άμεσο μέλλον. Ελπίζουμε να είμαστε 4-5 παιδίατροι στο νοσοκομείο του Άργους. Θα λειτουργήσουμε μία κλινική, την οποία έχω στόχο να λειτουργήσω μία κλινική πρότυπο για όλη την Ελλάδα στο νοσοκομείο του Άργους. Αυτά ήθελα να σας πω.